Συμμετοχή στην πρώτη διεθνή διοργάνωση για το μετάξι θα έχει η πόλη του Σουφλίου. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη με κομμάτι των δράσεων να λαμβάνει χώρο στο Σουφλί. Η διοργάνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Δρόμο του Μεταξιού περιλαμβάνει εκδηλώσει διεθνού βεληνικού. Πρόκειται για μια πολυετή πρωτοβουλία με σκοπό την αναβίωση του θρηλυκού δρόμου του Μεταξιού που αποτελούσε την σύνδεση Ανατολή και Δύση και την διατήρηση τη ιδιαίτερη αυτή πολιτιστική κληρονομιά. Η διοργάνωση στοχεύει στην τουριστική ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων που βρίσκονται στον δρόμο του μεταξιού. Πραγματικά όταν ακούσαμε ότι η διοργάνωση αυτή από το παγκόσμιο φορέα πολιτισμού θα γινόταν στην Αλεξανδρούπολη, μας και. Γιατί για το μετάξι, όταν μιλάμε για μετάξι στην Ελλάδα, είναι, αν στο, κομπιούτερ μετάξι, βγαίνει το σουφλί. Διαπιστώσαμε όμως και αφού μας έγινε μια ενημέρωσε στη συνάντηση που κάνουμε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ότι έπρεπε να είναι πρωτεύουσα ενό νομού. Και επίση ότι δεχτήκαμε ότι εμεί δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στι απαιτήσει αυτού του συνεδρίου για, για πολλού λόγου. Σε σχετική εκδήλωση που έγινε τον περασμένο Δεκέμβρη στο Σουφλή, μετά από πρωτοβουλία του τοπικού συλλόγου βιοτεχνών και συμμετοχή της περιφέρειας, επισημάθηκε στους εκπροσώπους του οργανισμού ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αποτελεί την αρχή της Ευρώπης και το δυτικό κομμάτι του δρόμου του μεταξιού. Συμφωνήσαμε. Να γίνει στην Αλεξανδρούπολη και, και απαιτήσαμε, όχι απαιτήσαμε, συμφωνήσαμε εκεί ότι μία μέρα θα έπρεπε να αφιερωθεί σε αυτού του επισκέψει, που είναι 100 από όλο, από όλο τον κόσμο, 100 άνθρωποι, να επισκεφθούν το Σουβλί. Συμφωνήσαμε σε αυτό. Η ημερομηνία θα έχει ξεκαθαρίσει με το θέμα, ασχολείται την τουρισμού και πολιτισμού τη περιφέρεια. Εμεί περιμένουμε να μας, να μας ενημερώσουν τι θέλουν από εμά για την επίσκεψη στο τι θα επισκεφθούν και να φροντίσουμε ότως ώστε η επίσκεψή τους να, να γίνει σωστά, ολοκληρωμένα και να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Οι αρμόδιε τοπικέ αρχέ περιμένουν την τελική έγκριση μέσω γραπτή διαβεβαίωση από πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί εντό του επόμενου μήνα. Νομίζω ότι ο Εύρο, η Αλεξανδρούπολη, ο Σουφλή, η Δημότιο μπορούμε να ανταποκριθούμε και η περιφέρεια μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο συνέδριο που γίνεται πρώτη φορά στην, το διεκδικούσε μάλλον όταν στην Αθήνα έγιναν παρεμβάσει, συμφώνησαν να μην γίνει στην Αθήνα, δεν θα γίνονται όλα στην Αθήνα. Ήταν να στη Θεσσαλονίκη, απαιτήσαμε εμείς να γίνει στην περιφέρεια. Τελικά δέχτηκαν να γίνει στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα του, του Εύρου.